Πέμπτου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις μας κατατάσσει η Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Ποιος ο λόγος αυτής της αρνητικής πρότειας, κύριε Θεοπέμπτου? Να υπενθυμίσω ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που λέγει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2008, η οδηγία 98, ότι πρέπει να κάνουμε μέτρα πρόληψης, δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε πάρει μέτρα μείωσης. Το θέμα της επαναχρησιμοποίησης είναι άγνωστο στην Κύπρο. Έχουμε ξεκινήσει με την ανακύκλωση και ορισμένα πράγματα όπως οι συσκευασίες πάνε καλά. Αλλά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία σαν αποτέλεσμα των οποίων συνεχίζουμε να παράγουμε τρομακτικά μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Επομένως, εμείς επιμένουμε στην υγειονομική ταφή ενώ υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Η υγειονομική ταφή είναι κατ' εφημισμών. Εμείς απλά πετάμε τα σκουπίδια σε ένα χώρο όπου μετά τα σκεπάζουμε. Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και δεν το κάνουμε? Να αναφέρω απλά και μόνο τι μας ζητάει η οδηγία να κάνουμε. Mm-hmm. Η οδηγία λέει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή συλλογή των μετάλλων, του πλαστικού, τα ρούχα και το ξύλο. Η οδηγία μας λέγει, μας προτρέπει να κάνουμε ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Η οδηγία μας ζητά να κάνουμε ξεχωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων και να τα χρησιμοποιούμε για κομποστοποίηση ή και να προωθούμε ακόμα και την οικιακή κομποστοποίηση. Όλα αυτά τα πράγματα, αν τα κάναμε σε σχέση μάλιστα και με την προχωρημένη ανακύκλωση, θα είχαμε τρομακτική μείωση των αποβλήτων, τα οποία αναγκαζόμαστε να πετάξουμε στις κομματερές. Αλλά να επιθυμίσω επίσης ότι έχει πάρα πολλές περιοχές της Κύπρου που δεν ανακυκλώνουν. Σε περιοχές που ανακυκλώνουν, έχει πάρα πολύ κόσμο που ακόμη δεν ανακυκλώνει. Και γι' αυτό είναι πολύ επίγον να περάσουμε και μια νομοθεσία που να υποχρεώνει τους πολίτες να ανακυκλώνουν. Και φαντάζομαι ότι αν εφαρμόζονταν όλα αυτά, τότε θα είχαμε και εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Θα είχαμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας, το οποίο τονίζει πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά που αναφέρεται στο θέμα των αποβλήτων. Να υπενθυμίσουμε ότι μας έχουν πάρει στο δικαστήριο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε τον Ιούνιο του χρόνου μια καινούργια ημερομηνία την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των πράσινων και οργανικών αποβλήτων, στα οποία δεν πάμε καλά και από ό,τι φαίνεται και εκεί θα έχουμε προβλήματα. Η καταδίκη που μας έχουν στείλει στο δικαστήριο, συγγνώμη, όταν μας είχαν καταγγείλει στο δικαστήριο, η καταγγελία συνοδευόταν και μια εισήγηση για μια ποινή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο, της τάξης 16.000 ευρώ την ημέρα. Ας ευχηθούμε λοιπόν να γλιτώσουμε την καμπάνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.